Κοντά μα ο κύριο Δούκα μπήκε πριν από τρία λεπτά στο στούντιο να τον καλησπέρισουμε. Καλησπέρα σα, κύριε Δούκα. Καλησπέρα είστε... ή καλημέρα είναι πλέον. Ό,τι θέλετε. Άσαμε και καλησπέρα και... και... καλημέρα. Λοιπόν, να δούμε το πρώτο σέλιδο τη Κόντρα News που θα βρείτε αύριο στα περίπτερα, φίλε και φίλοι, το πρωί. Πρώτο θέμα: Δεν υπογράφει ο Αλέξη μειώσει μισθών και συντάξεων ούτε αυξήσει στο ρεύμα και στο ΦΠΑ. Ναι στον πόλεμο, όχι στην ταπείνωση. Δεν προσκυνήσαμε τον Αδόλφο Χίτλερ, θα προσκυνήσουμε τη Μέρκελ και το Σόιμπλε, λέει το πρώτο θέμα τη Κόντρα News. Άλλο θέμα, στο δρόμο που χάραξε η Ντόρα, θα ρωτήσω και τον κύριο Δούκα, έχω πολλά να το ρωτήσω για την Νέα Δημοκρατία. 12 με 15 βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία έτοιμοι να συναντήσουν τον Πρωθυπουργό, η Μπακογιάννη στον Τζίπρα και ο Καραμαλή στο Σαμαρά. Οι Γερμανοί θέλουν να εφαρμόσουν στην Ελλάδα την αιώνια αποπληρωμή, την αιώνια μετάνεια. Συνασπισμό Ελλάδα, Ιταλία και Γαλλία προτείνει ο μεγάλο Γάλλο οικονομολόγο Πικετή. Οι Έλληνε δεν είναι υπεύθυνοι για το σημερινό χρέο όπω δεν ήταν και οι νέοι Γερμανοί τη δεκαετία του 50 και του 60 για τι βλακίε που ήταν μεγαλύτερε από αυτέ των Ελλήνων των δικών του γονιών. Πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στην Κόντρα νιουζ αύριο. Απαράδεκτο. Αρνήθηκαν επίδομα σε 40χρονο άντρα με κομμένα άκρα. Ακούστε κύριε Δούκα. Παραλίγο θερμό επεισόδιο με Γιώργο Παπανδρέου σε ταβέρνα στον Πόρο. Αστήρευτο στι πλάκε και τι προκλήσει έχει φωτογραφία του Βαροφάκη να κάθεται κάτω στην ομιλία του κυρίου Τσίπρα το μεσημέρι στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ο κύριο Βαρουφάκη δεν βρήκε καρέκλα. Μπήκε λίγο καθυστερημένο και κάθισε κάτω στη Μοκέτα. Και το άρθρο του Γιώργου Κουρί στην πρώτη σελίδα με τίτλο Κόντρα σε όλα. Τα μισά από τα δάνεια που χρωστάμε μα τα έχουν φάει οι πολιεθνικέ των φαρμάκων, γράφει ο Γιώργο Οκουρή. Δεν υπήρξε ποτέ ούτε μία γερμανική εταιρεία στην Ελλάδα, μικρή ή μεγάλη, που να μην μα είχε βγάλει τα μάτια στο κλέψιμο. Ό,τι λιγμένο από τρόφιμα μέχρι βόμβε και πυράβλου είχαν οι γερμαναράδε στι αποθήκε του, μα το έλεσταλαν στην Ελλάδα και μα το μοσχοπολούσαν. Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, όπω κάθε μέρα, του Γιώργου Κουρί, αύριο θα το βρείτε το πρωί, με την Κόντρα News. Τι γίνεται, κύριε Δουκά, συνεχίζεται εγώ με πολύ μεγάλη ανησυχία. Χθε πληροφορηθήκαμε ότι είχαμε εκροέ στι τράπεζε 400 εκατομμύρια, είπε το Reuters. Άλλοι λέγανε ότι ήταν 500 εκατομμύρια και άλλοι φτάναν το νούμερο, το χθεσινό νούμερο, στα 700 εκατομμύρια. Και διαβάζω σήμερα ότι οι εκροές που κινήθηκαν στα 500-600 εκατομμύρια χτες Δευτέρα, σήμερα τρίτη είναι παραπάνω από αυτό το νούμερο. 500-600 εκατομμύρια. Τι εξήγηση δίνεται. Ότι ο κόσμος έχει μια έκδηλη ανησυχία και κοιτάει να προστατεύσει τα λεφτά του και το βιός του όπως ο καθένας νομίζει καλύτερα και όπως το φωτίζει τον καθένα ο Θεός. Mm. Προσέχτε, είπατε για χθε και προχθές 500-600 εκατομμύρια κάθε μέρα. Από την αρχή του χρόνου έχουν φύγει από το τραπεζικό σύστημα πάνω από 25 δισεκατομμύρια ευρώ. Στα χάη του, το τραπεζικό σύστημα είχε περίπου 240 δισεκατομμύρια καταθέσεις, ας πούμε το 2008. Σήμερα μεταβίας είναι 125 δισεκατομμύρια. Τα μισά. Η καταστροφή είναι για τη χώρα μας ανυπολόγιστη και με όλα τα σχετικά με τους πολλαπλασιαστές των καταθέσεων. Δηλαδή δίνεις κατάθεση, η τράπεζα παίρνει την κατάθεση, την κάνει δάνεια, τα δάνεια επιστρέφουν στην τράπεζα και πολλαπλασιάζεται και ζει το σύστημα. Λοιπόν αυτό το οποίο γίνεται είναι ένα καμπανάκι προς την κυβέρνηση και επαναλαμβάνω θέλουμε όλοι ο Πρωθυπουργό, ο κύριος Τσίπρας να πετύχει. Αν αποτύχει απέτυχε η χώρα. Δεν θα πάμε καθόλου καρα... κανένα από εμάς από εμά. Λοιπόν, ναι. πιστεύω δηλαδή ότι πρέπει να δει η κυβέρνηση όλα αυτά τα αρνητικά σημάδια και να κατανοήσει ότι μια μέτρια λύση είναι πολύ καλύτερη από τη ρήξη. Προσέχτε τώρα. Εν ώψη μια ρήξη, οι Αλβανοί ανακοίνησαν θέματα ΑΟΣ και θαλασσίων συνόρων με την Ελλάδα. Ξαφνικά. Οι Τούρκοι μα λένε ότι όποτε θέλουν και όποτε του καπνίσει και όποτε του βολεύει, θα κάνουν γυμνάσια στρατιωτικά και ναυτικά στο κέντρο του Αιγαίου οι Σκοπιανοί έχουν πει ότι πλέον δεν πρόκειται να κάνουν καμία υποχώρηση στο θέμα της ονομασίας. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι επιπτώσεις στην τσέπη του καθενός που ήδη είναι καταταλαιπωρημένοι. Έχουμε και γεωπολιτικού τύπου Αρνητικέ επιπτώσεις. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα καμπανάκι. 12 δισεκατομμύρια έχει πέσει το χρηματιστήριο. 30 δισεκατομμύρια έχουν πέσει οι αξίες των σπιτιών μας, των οικοπαίδων, των γραφείων κλπ. 30 δισεκατομμύρια το τελευταίο πεντάμινο, εξάμινο. Λοιπόν, τώρα... Τα ομόλογα έχουν πέσει περίπου 10 δισεκατομμύρια, έχουν χάσει αξία. Όλα αυτά μαζί οι μη εισηγμένε επιχειρήσει πήγαινε, αν έχει ένα κομμωτήριο, μια ταβέρνα ή ένα μαγαζί, να το πουλήσει σήμερα. Δεν πιάνει τίποτα. Καθόλου τα λεφτά τα οποία επένδυσε. Σύνολο περίπου 50 με 60 δισεκατομμύρια. Μιλάμε δηλαδή το ισοδύναμο 7 μνημονίων πρέπει η κυβέρνηση να καταλάβει τη δινή θέση στην οποία βρισκόμαστε και να κοιτάξει να βρει μια λύση και αν χρειάζεται από πουδήποτε βοήθεια είμαι βέβαιος ότι όλοι οι Έλληνες θα θέλουν να τη συνδράμουν. Ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Πρωθυπουργός παραμένει πολύ δημοφιλής Όλοι θα θέλαμε να τον δούμε να πετυχαίνει, ακόμη και αυτοί που δεν ανήκουμε στον ίδιο χώρο με αυτόν. Αλλά και ο ίδιο πρέπει να κατανοήσει ότι αυτή η ρήξη με την Ευρώπη μα έχει φέρει σε μια κατάσταση. Προσέξτε, κύριε Γιάννη, 18-0. Όλα τα άλλα κράτη έχουν συμπτυχθεί και συνασπιστεί σε βάρο μα. Ακόμη και οι αδερφοί Κύπροι δεν συντάσσονται με την Ελλάδα. Λένε, συγγνώμη, δεν έχετε δίκιο, είμαστε μαζί με του υπόλοιπου 17. Εμείς θέμε, Συν Κύπρο Εμεί φταίμε. Γιατί Για εμένα... εγώ καταλαβαίνω ότι δεν φταίμε εμεί. Ναι, δεν είναι έτσι. Ε, Πώ δεν είναι έτσι, όταν σου ζητάνε την Άρτα και τα Γιάννηνα οι ξένοι, με συγχωρείτε πάρα πολύ, όταν ζητάνε να ανεβεί 10 μονάδε στο ΦΠΑ το ηλεκτρικό ρεύμα, όταν μα ζητάνε μειώσει και αυξήσει, αυτά, αυτό, ο λογαριασμό, εσεί τα ξέρετε καλύτερα από μένα, ο λογαριασμό με αυτά που λένε είναι κάτω η συντάξη κατά 20%. Εδώ ζητάνε δραματικά πράγματα. Δεν αντέχει οι, άλλο. Οι υψηλέ συντάξει είναι 35%. Οι Έλληνε δεν αντέχουν. Οι πιο μικρέ 15%. Ναι, οι πιο μεγάλε συντάξει 35%. δεν, μπορεί, 35 δεν κάτω, δεν μπορεί είναι να ζητάει, δεν μπορεί να ζητάει το Διευθυντήριο των Βρυξελών σε αυτή τη φάση και μετά από πέντε χρόνια κόλαση, διότι ζούμε σε μια κόλαση πλέον με 3 εκατομμύρια φτωχούς, άλλα 3 εκατομμύρια ή 2 εκατομμύρια ανέργους, κάθε σπίτι έχει ανέργους. Δεν έχουμε λεφτά να πάμε στα σούπερ μάρκετ, δεν έχουμε λεφτά να κινήσουμε επί ένα μήνα τα αυτοκινητά μας. Είμαστε σε κατάσταση δραματική να μας ζητάνε και άλλα πράγματα. Αρχίζω από ανάποδα. Αρχίζω δηλαδή... ,τι θέλετε. Προσέχτε, Εγώ... εάν ναι. πάμε σε ρήξη οποιοδήποτε από αυτά τα πολύ σωστά και πολύ ο σοβαρά. Ο, ο θέλει να πάει σε ρήξη. Ακούστε, α ακούστε. πάμε τώρα στα δύο σενάρια. Ή έχουμε συμφωνία, έχουμε ρήξη. Αυτά είναι τα δύο. Και πάμε τώρα να δούμε μόνο το σενάριο τη ρήξη και θα δούμε και το σενάριο τη συμφωνία. Εάν πάμε σε ρήξη, πιστεύετε ότι οποιοδήποτε από αυτά τα πολύ σοβαρά θέματα, τα οποία σωστά θέσατε προηγουμένω, θα επιληθεί κατά καλύτερο ή κατά χειρότερο τρόπο. Λοιπόν, η δική μου γνώμη είναι ότι αν πάμε σε ρήξη, θα είναι τέτοια οικονομική καταστροφή που όλα αυτά θα μα φαίνονται σαν όνειρα θερινή νυχτό. Δηλαδή, θα θα σα λέω. Θα μα τα εξηγήσετε πα... όλα ναι, αναλυτικά. Ναι, 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 ναι. Έχω πολλέ ερωτήσει να σα κάνω. θέλετε, θα μα τα εξηγήσετε αναλυτικά. Θέλω να μου στελετε. πείτε. <σταλείως> τι αίσθηση έχετε είστε, Για παράδειγμα, οι συντάξει θα πάνε στο ισοδύναμο των 300 ευρώ, όχι των ευρώ. Αν βγούμε από την Ευρωζώνη, λέτε. Αν πάμε σε Εγώ πιστεύω ότι δεν θα βγούμε από την Ευρωζώνη. Εντάξει, ότι ο Τσίπρα αλλά... δεν θα αφήσει την Ελλάδα να βγει από την Ευρωζώνη. Εντάξει, εντάξει. Ε, αλλά το ο καιρό περνάει. Φτάνουμε ναι. κοντά στι 30 Ιουνίου. Έχουμε να κάνουμε κάποιε πληρωμέ. Δεν φαίνεται να έχουμε τα λεφτά να κάνουμε αυτέ τι πληρωμέ. Ήδη επαναλαμβάνω, το σύστημα έχει υποστεί μια πολύ μεγάλη καθίζηση. Και όταν λέω το σύστημα, ο μικρό ο Ταβερνιάρη, ο άλλο που έχει είναι ιδιοκτήτη σε ένα Everest, ο άλλο που έχει ένα κατάστημα, ο άλλο που έχει μια μικρή βιοτεχνία, έχουν δει τι πωλήσει του, τον τζίρο του ναι. να έχει υποστεί μια απίθανη καθίζηση. Αυτό το πράγμα σε περίπτωση θα χειροτερέψει κατά πολύ. Θα πει κανεί, Μα έχουμε φτάσει στο μηδέν. Ε, θα πάμε στο μείον μηδέν, θα πάμε σε αρνητικού ρυθμού. Εσείς... Γι' αυτό θέλει πολλή προσοχή και λέμε όλοι να δούμε πώ μπορούμε να βοηθήσουμε την κυβέρνηση Βεβαίως. να βρει την καλύτερη είτε δυνατή λύση. Αλλά επαναλαμβάνω, ρήξη και μη λύση είναι 10 φορέ πιο καταστροφική από οποιαδήποτε έστω και μέτρια ή και κακούτσικη συμφωνία υπογράψει. Τώρα, ο, 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 ο Πρωθυπουργό, η κυβέρνηση διαπραγματεύεται 4,5 μήνα. Λοιπόν, αυτό αποδεικνύει ότι από τη μία διαπραγματεύεται, διότι αν δεν διαπραγματευόταν με το πρώτο χαρτί που θα μας φέναν και θα του λέγανε αυτή είναι η συμφωνία, θα την υπέγραφε και θα τελείωνε η πλάκα. Όποια συμφωνία θέλανε αυτή. Δεν το υπογράφει, διότι δεν είναι σωστή συμφωνία κατά τον κύριο Τσίπρα και κατά την κυβέρνηση τω μεταξύ πει. χειροτερεύει η κατάσταση, δεν βελτιώνεται. Η... Για παράδειγμα, η για να φτάσουμε στα επίπεδα του Ιανουαρίου θα, χρουν... θα χρειαστούν πολύ σκληρότερα μέτρα από ό,τι αν έπαιρνε η κυβέρνηση, α πούμε, το Φεβρουάριο. Γιατί? Πείτε, γιατί, γιατί είναι τόσο μεγάλη η οικονομική ναι. καθίζηση ώστε για να φτάσουμε στα επίπεδα τα οποία πρέπει να φτάσουμε για να είναι μια βιώσιμη κατάσταση τη οικονομία, του, του χρέου, τη οικονομική δραστηριότητα, θα χρειαστεί πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια. Γιατί, γιατί έχουμε μείνει. Πιο πολύ πίσω και όχι μόνο έχουμε μείνει πίσω, έχουμε πέσει και λίγο. Δεν το συζητάμε, έχετε πολύ δίκιο. Ξέρει ο κόσμο, το βιώνουμε καθημερινά. Κλείνουν μαγαζιά πολλά, πολλέ μικρέ και μεγαλύτερε επιχειρήσει. έχει βελτιωθεί η ανεργία του τελευταίου πέντε μήνε, έστω yeah. κατά ένα χιλιοστό τη εκατό. Ανέβηκε η ανεργία τον Απρίλιο. <laughs> η <laughs> ανεργία <laughs> πήρε την ανηχώρα <laughs> πάλι. Εδώ <laughs> λέμε. Φλερτάρει <laughs> στο 27% φίλε και φίλοι η ανεργία. Θα πάμε για 30%. Θα σα πω το εξή. Ήσασταν υφυπουργό Οικονομικών, έχετε σπουδάσει οικονομικά, ήσασταν πολύ καλό επιστήμονα. Η αίσθηση που έχετε, θέλω να μας πείτε με υπευθυνότητα και με το χέρι στην καρδιά, την απόλυτη ειλικρίνεια. Η αίσθηση που έχετε κύριε Δούκα, ποια είναι στη φάση που είμαστε στο, στο παραπάνω από το από το, από το δεν υπάρχει περαιτέρω δηλαδή, δεν υπάρχει από εδώ και πέρα χρόνος άλλος. Πού πάει πάει το πράγμα, τι πιστεύετε. Ε, κατά τη γνώμη μου από αυτά που είδα σήμερα, η τροπή είναι δραματικά προ το χειρότερο. Το να μα λένε ότι είμαστε ψεύτε ή δόλοι κλπ. δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία του ελληνικού κράτου. Πρέπει ο ίδιο ο Πρωθυπουργό να αναλάβει ο ίδιο προσωπική εκστρατεία και σε αυτόν ποντάρουμε όλοι να βελτιωθούν αυτέ οι κάκιστε σχέσει που έχουμε πλέον με την Ευρώπη και με αυτού που μέχρι τώρα του θεωρούσαμε φίλου μα. Επαναλαμβάνω, ακόμη και η Κύπρο συντάσσεται με του 17. Είμαστε 18-0 ει βάρο τη Ελλάδο από του πρώην φίλου μα και από αυτού που νομίζαμε ότι. Περιμένατε να τέτοια, τέτοια επίθεση από τον Γιούγκερ και να λέει ψεύτη τον κύριο Τσίπρα. Το Όχι, περιμένατε Είναι πράγμα. αδιανόητο και απαράδεκτο, αλλά είναι πράγματα που πρέπει να μα προβληματίσουν. Πώ φτάσαμε. Και δεν κουνιέται φίλο από κακός. κανέναν, από Με... τον Σαμαρά, από του άλλου πολιτικού αρχηγού. Δεν είδα μία ανακοίνωση. Ακούστε. Να πούνε ότι είναι απαράδεκτο αυτό που κάνει ο κύριο Γιούγκερ. Δεν είναι σωστό αυτό, κύριε Δουκάρη. Ναι, ναι, αλλά αυτό δεν πάβει να. Είναι... Ό,τι και να πούνε, έγινε αυτό. Αυτό ναι, έγινε και πριν από Πρέπει οποία... να δείξουμε ότι είμαστε μια ομάδα αυτή ωραία, τη στιγμή. Δε μένει όλο, όλο το πολιτικό σύστημα, όλα τα πολιτικά Βεβαίως. κόμματα. Βεβαίως. Και απαντάμε στι προβοκάτσχε και στι ύβρι του κυρίου Γιούγκερ και όποιου Βεβαίως. αλλού βρίζει. Αλλά εδώ πάμε για λύση, δεν πάμε για απάντηση σε προβοκάτσχε. Εδώ πρέπει να κάτσουμε τα καλύτερα μυαλά που έχει η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση να κάτσουν κάτω και να βρούν μια λύση. Τι λένε οι άλλοι για παράδειγμα, Ότι ενώ σε όλη την Ευρώπη περίπου το 11% δίδεται για συντάξει. Στην Ελλάδα δίνουμε το 16%. Προσέχτε, με δανεικά. Λένε ότι δεν παράγει αρκετά για να πληρώνει τον κύριο Ιλιάτσο και τον κύριο Πέτρο τόσα λεφτά. Και έρχεσαι σε μένα να σου δανείσω αυτά τα λεφτά για να μπορεί να τα πληρώσει. Πρέπει κάπου σε αυτό το αντικειμενικό πρόβλημα να βρούμε μία λύση. Σου λέει, βρε κάτι άλλο. Πε μα εσύ μια αναλλακτική λύση, αλλά το τελικό αποτέλεσμα να είναι ισόποσο, να είναι ισοδύναμο. Γιατί αυτή τη στιγμή τι κάνουμε, τους λέμε, εμείς πάμε και τους λέμε δώστε μας τόσα λεφτά για να συντηρηθούμε εμείς οι Έλληνες σε ένα επίπεδο το οποίο δεν μπορούμε να συντηρήσουμε από μόνοι μα. Μπορούμε να το συντηρήσουμε με λεφτά των Ιταλών, των Γάλλων, των Γερμανών, των Αυστριακών κλπ. Και, και έρχονται αυτοί και λένε: Δεν μπορώ να σου δώσω τόσα λεφτά. Κάπου πρέπει να κόψει κάποια πράγματα. Εκεί δεν έχουμε βρει εμεί εναλλακτικά πράγματα για να κόψουμε. Και λέμε στου Γερμανού: Επί του παρόντο, τι λέμε εμεί. Όχι, θέλουμε να μα δώσει τόσα λεφτά που να μα επιτρέψουν να μην αλλάξουμε τίποτα και να συνεχίσει η Ελλάδα να έχει το ίδιο αγκυλωμένο εργασιακό σύστημα, τα ίδια που αφορούν την ενέργεια κτλ. Δεν δεν θέλουμε να αλλάξουμε. Πρέπει να αλλάξουμε. Είμαστε ουραγού. Πρέπει, να πρέπει κάτι να καταλάβουμε Συμφωνούμε ότι δεν πάει καλά. Αλλάξουμε. Τώρα, εσεί έχετε δει γραπτή πρόταση από του εταίρου δανειστέ. Εγώ δεν έχω δει και κανεί δεν έχει δει για να λέμε την αλήθεια. Και επίση, έχετε την αίσθηση. Εντάξει, έχουν όμω διαρρεύσει το τι ζητάνε. Έχετε δηλαδή, έχω αίσθηση... έγινε... Μα ο καθένα ζητάει ό,τι θέλει. Ο καθένα ζητάει διαφορετικά πράγματα. Δεν υπάρχει συμφωνία. Εντάξει, υπάρχει ένα Eurogroup το οποίο εκφράζει ότι ναι, ναι, αλλά... μπορεί σε το μια συνέντευξη ο καθένα να βγάλει τα ριμπάτια. Μα το ΔΝΟΤΟΥ ζητάει άλλα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ζητάει άλλα. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητάει άλλα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η δήλωση τη κυρία Μέρκελ ήταν σαφή ότι το δούνο του μα εκφράζει. Ναι, ναι. Προσέξτε. Η δήλωση τη κυρία Μέρκελ ήταν σαφή. Θέλουμε το δούνο του. Το δούνο του θα παραμείνει στι διαπραγματεύσει και αυτά τα οποία ζητάει το δούνο του τα ζητάμε κι εμεί. Και αν είναι κάτι Ω, θα τα βρούμε μεταξύ δε, μα. Δεν ζητάνε, διότι το δούλου του. τα ίδια είναι. με συγχωρείτε. Αλλά στο βασικότερο θέμα που είναι το δημόσιο χρέο, το δούνο του έχει σωστή θέση. Που λέει κούρεμα εδώ και χρόνια και επιμένει σε αυτό, Και το οποίο και συμφωνούμε όλοι από κοινού. Και οι άλλοι σφυρίζουν αδιάφορα. Και η κυρία Μέρκελ σφυρίζει αδιάφορα και ο κύριος Γιούγκερ σφυρίζει αδιάφορα και πολύ περισσότερο ο κύριος Δράκη Θυμάστε τι είπαμε στην προηγούμενη συζήτηση ε, που είχαμε κάνει. Απολύτω. τι λέω. Πολύ ωραία. Α κάτσουμε να βρούμε μια λύση δυναμική λύση, η οποία δεν θα είναι ευχάριστη για μα. Δεν υπάρχουν ευχάριστε λύσει. Αυτό το, πρέπει να το ξεχάσουμε σε αυτή τη φάση τουλάχιστον και να πούμε ναι, θα κάνουμε εμεί αυτά που πρέπει τα δημοσιονομικά για να συμμαζευτούμε, αλλά θέλουμε και εσύ, κυρία Μέρκελ, τώρα να βάλει πλάτη να κοπεί το χρέο. Και όταν λέω να κοπεί το χρέο, το ξέρετε πόσο επιτόκιο πληρώνουμε στο χρέο μα. 1,4%. Δεν πληρώνουμε 3, 4, 5%. Που δεν το αξίζουμε το 1,4%. Διότι είναι πολύ χαμηλό για μια οικονομία με την κατάσταση που, έχει, που βρίσκεται η Ελλάδα. Δεν πειράζει. 1,4%, να του πούμε, ξέρει, πήγαινε το 0,7%. Και ό,τι είναι να πληρωθεί, να πάει πίσω για παράδειγμα 20 χρόνια. Και κάτι άλλο θέλουμε, κυρία Μέρκελ, να μα Να μα παράταση, λέτε 20 χρόνια. Ναι. Αυτό είναι καταπληκτικό. Μα γίνει. Ναι. Ο Αυστριακό που έρχεται αύριο στι 12 θα μπει στο μαξί μου, ο Φάιμαν. Ο καγκελάριο, ο Αυστριακό, είχε πει την περασμένη εβδομάδα ότι μία λύση ενδεδειγμένη για το ελληνικό θέμα είναι για πέντε χρόνια να μην πληρώσουν τίποτα ούτε σε δόσει ούτε σε τοκοχρεωλίσια. Προσέχτε, αυτό για είναι πολύ χρόνια. σωστό και συμφωνούμε απολύτω. Και είμαι βέβαιο ότι θα να ζητάγατε και κάτι παραπάνω από ό,τι θα ζήταγα εγώ. Αλλά για να γίνει αυτό, δεν μπορεί να γίνει σε μία φάση που ένα λέει τον άλλο ψεύτη. Οι σημερινέ εξελίξει είναι πολύ κακέ. Άμα θέλω να κάνω μια δουλειά μαζί σου, θα σου πω: Έλα εδώ, Εμίλια, θα κάνουμε αυτό και αυτό και αυτό. Εσύ θα κερδίσει έτσι, εγώ θα βγω ωφελημένο έτσι. Έλα να τα βρούμε. Όταν αρχίζουμε και φτάνουμε σε τέτοιο σημείο σχεδόν ύβρεων, έχουμε μείνει πολύ πίσω από μια τέτοια δυνατότητα να πούμε: Ναι, θα φτιάξουμε ένα πακέτο, θα είναι δημοσιονομικά επώδυνο, δεν υπάρχουν ευχάριστε λύσει. Α το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Γιατί? Γιατί, η Ελλάδα δεν έχει λεφτά για να να επιβάλλει. Αυτά τα οποία θέλει. Ζητάμε λεφτά για μισθού και συντάξει. Και αν δεν υπάρξει συμφωνία, ναι. δεν θα βρίσκονται τα λεφτά, διότι θα είναι σε τόσο κακή κατάσταση η οικονομία μα, που δεν θα έχουμε λεφτά για να κάνουμε στοιχειώδει πληρωμές για νοσοκομεία, για παιδεία, για δασκάλου, για μισθού, ναι. για συντάξει. Δηλαδή η στροφή προ το χειρότερο θα είναι πολύ πιο γρήγορη, πολύ πιο δυναμική, δυναμική προ τα κάτω. Λοιπόν, τι λέω, ναι. ναι, να βγάλουμε τώρα μια Συμφωνία που δεν θα είναι πολύ καλή, επαναλαμβάνω. Η υπόθεση τη πολύ καλή συμφωνία είναι κάτι που ανήκει πλέον δυστυχώ στο παρελθόν. Να είναι μια υποφερτή συμφωνία, και παράλληλα θα πούμε στην κυρία Μέρκελ, ναι, αλλά ταυτόχρονα για να υπογραφεί μια συμφωνία, θα μα κάνει το επιτόκιο από 1,4, αν το πα, α πούμε, στο 0,7, γιατί μην ξεχνάτε και αυτοί έχουν του δικού του ψηφοφόρου, του δικού του λαού, τι δικέ ναι, του ναι. εντολέ. Έτσι δεν μπορούν να πηγαίνουν και να λένε θα δώσουμε λεφτά στην Ελλάδα, αλλά ξέρετε, αυτά ναι, είναι βασικά όταν δωρεά. Ήταν, όταν ήταν στην ανάγκη και οι ίδιοι οι Γερμανοί, μιλάμε για το 53. Υπήρξε το, η διαγραφή του χρέου και πήραν μπροστά σαν οικονομία οι Γερμανοί και γίνανε αυτοί που γίνανε σήμερα. Ναι, για μας, αυτό... δηλαδή δεν, Γι αυτό υπάρχει, λέω. δεν υπάρχει Θεό για την Ελλάδα, δηλαδή. Μόνο για την Ναι, αλλά πρέπει να βοηθήσουμε και εμεί να πού? δημιουργήσουμε το Θεό μα. Δεν θα έρθει από μόνο του. Εγώ πρέπει και εμεί να τον βοηθήσουμε να, να κάνει που και ο Θεό τη δουλειά κύριε του. Κύριε Δούκα, αγαπητέ κύριε Δούκα, η που έχω είναι με βάση και αυτά που λέει ο Πρωθυπουργό, τον οποίο τον πιστεύω, σε αυτά που λέει και τη μάχη που δίνει την πιστεύω επίση, όπω οι περισσότεροι Έλληνε, διότι η ελληνική κοινωνία στηρίζει τον Τσίπρα. Ανεξάρτητα αν ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ ή δεν ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ, στηρίζει τον Τσίπρα και την προσπάθεια και τον αγώνα που κάνει ότι αν του δώσουν διαβεβαίωση για αναδιάρθρωση του χρέου. Τότε θα δεχτούμε και μερικά μέτρα. Θα τα δεχτούμε τα μέτρα, τα ορισμένα μέτρα που θέλουν. Αλλά να, να, να βάλουν υπογραφή για αναδιάρθρωση του χρέου. Μόνο έτσι. Αυτό δεν είναι που θα μα δώσει σωτηρία στο ελληνικό πρόβλημα θα βοηθήσει πάρα πολύ. Βοηθήσει και τόσο, Προσέχτε, εγώ θα πρότεινα όχι μόνο το χρέο, θα πρότεινα να δημιουργήσουν και ένα Marshall Plan, ένα σχέδιο Marshall ή σχέδιο Merkel, να χρηματοδοτηθεί με 2 δισεκατομμύρια, τα οποία θα βοηθήσει να ανασάνουν ελληνικέ επιχειρήσει με σκοπό το κέρδο. Εδώ του λέμε, δεν ζητάμε ελεημοσύνη, ούτε να μα κόψετε λεφτά σε εμά και να τα χρεώσετε του φορολογούμενου σα. Η Ελλάδα έχει πολλέ δυνατότητε κερδοφορία. Φτιάχτε ένα φαν... να, φαν, να δείτε πώ θα αλλάξει το κλίμα. Σωστή. Αλλά γίνει, να γίνει αυτό, δεν μπορεί να γίνει σε ένα Κλίμα που μα λένε δόλου και ψέτε και μην του λέμε άλλα τόσα. Δίκαιο, Πρέπει δίκαιο. να βελτιωθεί το κλίμα άμεσα. Π... Προσέχετε, αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση με τι τράπεζε, οι οποίε είναι χρεωμένε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χρωστάμε χρωστά 115 δισεκατομμύρια πέρα από τα 320 δισεκατομμύρια που χρωστάμε σαν κράτο σε άλλα. Αλλά συνολικά είμαστε χρω... κοντά στα 500 εκατομμύρια. Ε, 320 και 115 είναι 435. Και κάπου αλλού χρωστάμε χρωστά χρωστά και καλύπτει στα τα πλάσια. Στου ιδιότι μπορεί να χρωστάμε. Υπάρχει περίπτωση αυτή τη στιγμή. Να θέλει κάποιο Brexit, πιστεύετε. Αντέχει η παγκόσμια οικονομία, όχι η ευρωπαϊκή οικονομία, αντέχει Brexit. Ξέρετε, φαίνεται από μετρήσει ότι πάνω από 250 συμπολίτε μα, 250 εκατομμύρια, συγγνώμη. Ευρωπαίοι συμπολίτε μα θα θέλαν να δουν την Ελλάδα εκτό Ευρώπη. Καλά, συναισθηματικά. Ναι, συναισθηματικά, συναισθηματικά, ναι έχουν, καλά. Δηλαδή έχουμε αρχίσει Πες να κουράζουν. Τα ΜΜΕ, εμεί φταίμε γι' αυτό. Φ τα ΜΜΕ ναι, 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 ναι. σε κάθε κράτο δημιουργούν την εικόνα που γουστάρει το κάθε κράτο. ο μέσο Ευρωπαίο πολίτη, δεν μιλάω για τι κυβερνήσει τώρα. Εγώ λέω για τις Έχει αρχίσει. Ναι, εγώ μιλάω και για το μέσο ευρωπαϊκό πολίτη. Αυτό βλέπω την Αμερική, 250 υδρο... η, Αμερική, η Αμερική αυτή τη στιγμή καθημερινά παρεμβαίνει. Μάλιστα, έχει και ο Λιού, ο Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών, το απόγευμα, το βραδάκι επικοινωνία τηλεφωνική. Με τον κύριο Τσίπρα για ακόμη μία φορά. Μετά το χεστήριο, να το πω έτσι: είναι αργά τώρα και μπορούμε να μιλάμε λίγο πιο ελεύθερα. Που έκανε στο Δουνουτού ο κύριο Πρωθυπουργό το μεσημέρι, είχαν τηλεφωνική επικοινωνία. Ο πρέσβη εδώ στην Αθήνα είπε ότι πρέπει να βρεθεί η λύση. Ο εκπρόσωπο του Ομπάμα, χτε προχτέ, και κάθε μέρα βγαίνει και λέει: Βρείτε τα, διότι εντάξει οι Έλληνε έχουν τραβήξει πάρα πολλά, περισσότερο τα λέει για του Ευρωπαίου. Βρείτε τα. Βλέπω ότι και η Αμερική βγάζει την αγωνία τη να τα βρούμε, ο Ομπάμα. Δηλαδή, κανεί δεν θέλει Grexit σε αυτή τη φάση. Ναι, ναι. Διότι το Grexit ναι. θα κοστίσει πάρα πολύ. Έχει αρχίσει ότι... πάντω να ακούγεται όλο και περισσότερο. Δυστυχώ, σκάνταλο... ενώ είχαμε ξεφύγει από την περίπτωση και την υπόθεση εργασία για Grexit, βλέπω ότι τώρα άρχισε να επαναφέρεται. Και μήπω πρέπει να του δώσουμε κάτι στου Έλληνε, να του χαρίσουμε λίγο χρέο και να του πούμε πηγαίνετε στην ευχή του Θεού και τη Παναγία. Είναι ναι. πολύ κακό σενάριο. Και τώρα είναι που πολύ, είναι πολύ κακό σενάριο. Σε ναι. διάφορα ραδιόφωνα, αρκετού συμπολίτε μα να λένε μήπω είναι καλύτερα να γυρίσουμε στη δραχμή. Σε αυτή τη φάση, όπω είναι τα πράγματα, θα ήταν καταστροφική επιλογή για τη χώρα μα ο βούτυρο στο ψωμί Τούρκων, Σκοπιανών και Αλβανών, οι οποίοι όλοι έχουν κάτι να διεκδικούν. Έχω ένα από ενδιαφέρον μας. μήνυμα να σα διαβάσω και να τα απαντήσετε αν θέλετε. Από α, ένα α. φίλο μου, ο οποίο ξέρει πολύ καλά την οικονομία. Ε, λοιπόν, να μα πει, λέει ο κύριο Δούκας από πού έχει την πληροφορία για εμπόλεμη κατάσταση σε περίπτωση ρήξη. Ένα. Και, και ακόμα, ένα εμπόλεμη κατάσταση. Έτσι μου γράφει. Σε εμπόλεμη κατάσταση. Και, και, ακόμα εάν έχει τέτοια εκτίμηση, με βάση ποια στοιχεία το ισχυρίζεται. Επίση γνωρίζει εάν το καθιερωμένο επιτόκιο, προσέξτε το αυτό, αυτό μπορείτε να σταθείτε ιδιαίτερα. Γνωρίζετε ότι το καθιερωμένο επιτόκιο του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου δεν ξεπερνά το 0,90%. Ακούστε. Αυτό λέει ο φίλο μου που ξέρει. Το πρώτο σκέλο. Το πρώτο σκέλο ναι. τι λέει, ότι ήδη οι Αλβανοί αμφισβητούν τα θαλάσσια σύνορα. Αυτό είναι σύνορα. αλήθεια. Το είπαν επίσημα. Μπερίστατο, δεν το λέμε εγώ. Πριν 10 μέρε έγινε. Και ο πρωθυπουργό του. Ο... Έχετε δίκιο. Οι Τούρκοι είπαν: Θα δεσμεύουμε το κέντρο του Αιγαίου όποτε Καλά, θέλουν. Αλλά οι Τούρκοι αεροπορικέ να ναυτιλίε. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια μπαινοβγαίνουν στο Αιγαίο όποτε θέλουν. Εντάξει, αλλά και από τώρα υπάρχουν. Τα πάνε και μέσα στη θάλασσα. Εδώ προχθέ πριν 10 μέρε που είχαμε στρατιωτική άσκηση του πολεμικού ναυτικού στο πεδίο βολή τη Άνδρου, ήρθε πλοίο και μπήκε μέσα στο πεδίο βολή που ήταν δεσμευμένη περιοχή και του ρίξανε τα ελληνικά, του ρίξανε ελληνικό, 300 μέτρα από την πλώρη και σηκώθηκε και έφυγε. Οι Τούρκοι Μέχρι δεν καταλαβαίνουν. Μέχρι το Σούνιο φτάνουν για να δοκιμάσουν τις αντοχές μας και το ρυθμό αντίδρασής μας. Δηλαδή όταν δείτε ότι έρχονται έξω από τα κύθυρα ή από την τζιά τουρκικά πλοία, Εν μέρη το κάνουν για να μα εκνευρίσουν και να δείξουν ότι δεν μα υπολογίζουν τόσο. Και εν μέρη το κάνουν για να δούνε την ταχύτητα των αντιδράσεών μα. Τι θα στείλουμε απέναντί του. Θα στείλουμε αντιτορπιλικά, θα στείλουμε θωρηκτά που δεν έχουν θα κάνουμε τώρα. Δεν... Επομένω, δεν μιλάμε για εμπόλεμη κατάσταση. Μιλάμε όμω ότι ανοίγουν οι ωρέξει των γειτόνων μα για κάθε είδου ιστορική διαφορά που έχουμε και νιώθουν πλέον ότι. Είναι πολύ πιο πρόσφορη η κατάσταση γιατί απαντήστε. είμαστε σε πιο αδύναμη κατάσταση. απαντήστε μας με ξεκάθαρο και σαφή τρόπο τι πιστεύετε τελικά ότι θα γίνει, θα τα βρούμε ή δεν θα τα βρούμε με τους δανειστές. Είναι τόσο καταστροφικό το σενάριο του να μην τα βρούμε που νομίζω στο τέλο θα, θα τα βρούμε. Παρά τα λεπτομερία, περνάμε κάθε μέρα. Ναι, η... Είμαστε περνάει στο χρόνος... μαρτύρο, σταγόνα κάθε μέρα με 24 με 24 ώρε. Περνάει ο χρόνο, χειροτερεύει η κατάσταση και αυτό που θα βρούμε μπροστά μα θα είναι κάτι χειρότερο από αυτό που θα βρίσκαμε πριν από δύο μήνε. Που είναι χειρότερο από αυτό που θα βρίσκαμε μπροστά μα πριν από τρει μήνε κ.ο.κ. Δηλαδή, ναι, θα τα βρούμε, αλλά η οικονομία μα θα είναι σε πολύ πιο αδύναμη κατάσταση. Σα λέω για παράδειγμα, επενδύσει από το εξωτερικό προ τη χώρα μα μηδέν. Για να μην σου πω ότι έχουμε από επενδύσεις. Έτσι, φεύγουν κεφάλαια από την Ελλάδα. Το χρηματιστήριο καταραίει κάθε μέρα. Τα, οι ομολο, τα ομόλογα. Παντού δεν υπάρχει Είχαμε κάτι το οποίο... Είχαμε 14% κάτω στο χρηματιστήριο στις τρεις τελευταίες συνεδριάσεις. Ξέρετε πόσα χρήματα είναι αυτά για ανθρώπου που έχουν επενδύσει. Έχουν επενδύσει Τα μισά από αυτά είναι χρήματα ξένων. Αλλά γιατί κάποιο ο οποίο κάπου θα δείξει την εμπιστοσύνη την του μπορείτε να, μπορείτε να, να κάτι. χάνει τόσα πολλά δίπλα. Επειδή αδεχτά. είπατε και σε κάποια απάντηση... Επομένω, τι λέω. Να τα βρούμε, αλλά να τα βρούμε άμεσα. Και αυτό που έγινε σήμερα πρέπει να ανατραπεί. Δηλαδή αυτή η κακή σχέση μεταξύ Ευρωπαίων και Ελλήνων σήμερα πρέπει να, πρέπει να, πρέπει να, βρούμε να βρούμε ανατραπεί το πράξεις. ταχύτερο. Εγώ πιστεύω δυνατό. ότι είναι και επικοινωνιακό παιχνίδι. Είναι και επικοινωνιακό παιχνίδι. Η Zeitung είναι σοβαρή εφημερίδα. Η γερμανική εφημερίδα. Λέει, ο Βαρουφάκη έχει δίκιο. Και είναι πολύ σοβαρή ερώτηση και θέλω να μα το απαντήσετε. Δεν υπάρχει τρόπο, λέει, να αποφευχθεί ένα κούρεμα στο χρέο, τονίζει στο κεντρικό τη άρθρο σήμερα η γερμανική εφημερίδα. Συντάουτζε Zeitung, αν διαβάζω καλά, γιατί δεν ξέρω τα γερμανικά, συμφωνώντα με τον Βαρουφάκη. Διαφορετικά, λέει, η χώρα θα οδηγηθεί με τι ευλογίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση στον κρεμό. Όλοι το λέμε αυτό. Δεν υπάρχει τρόπο να αποφευθεί ένα κούρεμα. Οι Έλληνε λέει δεν αξίζουν κούρεμα του χρέου αλλά δεν υπάρχει κανένα άλλο δρόμο απλώ και μόνο για οικονομικού λόγου. Ακούστε. Οι, οι Γερμανοί, όλοι το δηλαδή, λέμε αυτό εδώ και πάρα πολύ Λένε, λένε ότι θα γίνει θέμα. κούρεμα ούτω ή άλλω. Θεωρούν δηλαδή στάνταρ ότι θα έχουμε κούρεμα. Πρέπει να γίνει σαν μέρο ενό πακέτου. Όπω επίση αυτό που είπαμε το σχέδιο Μέρκελ που να, να, να ρίξει λεφτά στην Ελλάδα με σκοπό το κέρδο και όχι χαριστικά. Άλλο. Αυτά τα πράγματα. Προσέχτε όμω. Αυτά πρέπει να γίνουν σε μια κατάσταση σύμπνοια, φιλική διευθέτηση. Όχι το αυτό κλίμα το είναι βαρύ. Γίνεται. Είναι, βαρύ ε, το, είναι το κλίμα βαρύ. πολύ. Ε, δηλαδή έχουν φτάσει σε ένα σημείο αγανάκτηση μαζί μα που και σε αυτού σιγά σιγά δεν θα του επιτρέπεται Πάτω, να, δεν, να βρουν. Δεν μια... επιτρέπεται ο Γιούγκερ να βρει τον, τον Πρωθυπουργό των Έλληνα. Απαράδεκτο. Έτσι, δεν επιτρέπεται αυτό. Είναι, είναι πέρα από κάθε όριο πλέον. Είναι πέρα από κάθε όριο. Προσέξτε. Έτσι, και έτσι, πρέπει δεν... να μα προβληματίσει πώ φτάσαμε σε μια τέτοια κατάσταση. Ρε, μα τι φταίει ο Τσίπρα γι' αυτό. Όχι. Τρελάθηκε ο Γιούγκερ ξαφνικά και αρχίζει και βρει με τον τρόπο και το λέει ψεύτη. Και δεν βγαίνει ούτε ο Σαμαρά Ούτε η... κανεί δεν βγήκε από τα κόμματα να πει μια κουβέντα. Να πει ότι είναι βγούνε... απαράδεκτο ο Γιούγκερ. <κυρίζει> θα βγουν εκεί με βέβαιο θα το σχολιάσουν αρνητικά όλα τα κόμματα, διότι σε τέτοια θέματα υπάρχει πάντα με, μια πάντα. Πότε, κατά από κανένα μήνα θα βγουν, πότε θα βγουν. Θα, α... θα, θα, είναι άμεση η αντίδραση και με βέβαιο ότι ούτω ή άλλω έχουν κάνει κάποιε ενέργειε και κινήσει προ αυτή την κατεύθυνση. Λέω όμω, δεν πρέπει και εμεί να προβληματιστούμε πώ κάποιο ο οποίο θεωρεί πολύ φίλο, ο πρώτο φίλο τη Ελλάδα. Μα είναι πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν είναι ένα τύπο, α πούμε, ο οποίο πίνει το ουσκάκι του στο Λουξεμβούργο. Μα γι' αυτό Είναι δεν, δεν πρέπει αυτό να μα προβληματίσει κανεί. Επιτρέπεται να εμάς. βγαίνει και να λέτε για, για, οποιονδήποτε πρωθυπουργό. Είτε ήταν Έλληνα, είτε Ιταλό, Ισπανό κτλ. Ναι, Επιτρέπεται. Πώς... Ακριβώ. Αυτή λέω. Yeah. Εγώ το λέω και από την άλλη μέρα. Πώ φτάσαμε σε μια τέτοια κατάσταση κάποιο ο οποίο θεωρεί ο πρώτο φιλελιν να μιλάει τόσο άσχημα για μα. Τώρα, δεν είπα... πρέπει είπα... και αυτό να μα προβληματίσει ότι και εμεί κάτι πρέπει να κάνουμε καλύτερα. Ενδεχομένω να έχετε δίκιο σε αυτό. Είπατε για φαν. Έχουν. Διαπιστώνεται. Με αλφαγιώτα το διαπιστώνετε. Αυξημένο ενδιαφέρον από ξένα φαντ. Εδώ έχει γίνει η κόλαση. Κρίση φοβερή. Η οικονομία μα σέρνεται. Και φίλε και φίλοι ξένα φαντ δείχνουν ενδιαφέρον να ανοίξουν εγγραφή στην Ελλάδα. Πώ το εξηγείτε. Δεν το εξηγώ και δεν είναι αλήθεια. Δεν Έχουν αλήθεια. πει ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Έτσι δεν καθ... Από έγκυρα. Εντάξει, δεν, δεν ισχύει αυτό. Κάθονται. Κοιτάνε πρώτον πώ θα περισσώσουν αυτά τα οποία ήδη έχουν επενδύσει εδώ. Διότι ναι. πολλοί που έχουν επενδύσει λεφτά δεν είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένοι με την αποδοτικότητα των επενδύσεών του. Κοιτάνε όμω ότι σε περίπτωση που υπάρξει συμφωνία, η Ελλάδα μπορεί να έχει μια έκρηξη προ τα πάνω. Περιμένουν στη γωνία και μόλι γίνει Περιμέ... η συμφωνία θα πέσουν πάνω. Θα επάνω. Αλλά μέχρι τότε Μάλιστα. η κατάσταση θα χειροτερεύει. Έτσι, να είμαστε σαφεί εδώ. Είπαμε, δεν θα λέμε ευχαριστήματα. Τα θα λέμε ναι, αυτά ναι, το... μπορεί... όπω εγώ κρίνω ότι είναι αλήθεια. Μπορεί έτσι, να έχω αλλά έτσι βλέπω. Τα φαντστι τι, τι ακριβώ κάνουν. Μαζεύονται μια παρέα και μαζεύουν λεφτά. Το πρώτο πρέπει να γίνει. Η μαγιά, έτσι. Μαζεύουν, ξέρω εγώ, 5 δισεκατομμύρια δολάρια, λέω ένα παράδειγμα. Ναι. Και τι κάνουν από εκεί πέρα. Αυτά Πώς τα 5 διτουργούν. δισεκατομμύρια δολάρια υπόσχονται στου επενδυτέ του ότι θα έχουν κάποιε ψηλέ αποδόσει. Αυτέ οι ψηλέ αποδόσει είναι τη τάξη, α πούμε, του 12 με 18% το χρόνο. Αυτά του υπόσχονται. Ψάχνουν λοιπόν να βρουν ευκαιρίες να τοποθετήσουν αυτά τα χρήματα σε όλο τον κόσμο. Και κοιτάνε κράτος προς κράτος, βιομηχανία προς βιομηχανία, εταιρεία προς εταιρεία, ποια είναι αυτή η οποία υπόσχεται την καλύτερη απόδοση, διότι έχει καλό management, σοβαρές προοπτικές, κάνει καλή δουλειά, καλές καινοτομίε, καλές... Ναι, για να έχεις κερδοφορία. κερδοφορία πρέπει να έχεις κάποια πράγματα. Πρέπει να έχεις καταρχήν σωστό management. Γι' αυτό αν θυμάστε, είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι για μένα καλό θα ήταν ο κύριος Πρωθυπουργός πέρα από του δικού του συμβούλου, αυτού που είναι φίλοι του εδώ και χρόνια, α φωνάξει και μερικού ανθρώπου από τη βιομηχανία, από τον εργατικό κόσμο, από την κοινωνία. Έχετε δίκιο σε αυτό. Έτσι, και α του συμβουλεύετε μια φορά την εβδομάδα, πέντε γνώμε να ακούει. Τον πρόεδρο του ΣΕΒ, του ΕΒΑ, ανθρώπου σαν τον Αλέκο Παπαδόπουλο, τον παλιό υπουργό, που είναι άριστο. Όλοι αυτοί έχουν κάτι να προσφέρουν. Και θα το προσφέρουν προφανώ σαν φιλοκερδό, διότι δεν έχουν πολιτικέ φιλοδοξίε. Προέδρου μεγάλων εταιριών, προέδρου ελληνικών που έχουν εταιριών που έχουν ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα. Δεν έχουμε λόγο να βράζουμε μόνο στο ζουμί μα. Στο μας. Υπάρχουν πολύ πολύ αξιόλογοι Έλληνες οι οποίοι θα μπορούσαν να προσφέρουν και θα έλεγα να ανοίξει και ο ΣΥΡΙΖΑ τι πόρτε του σε άξια Ελληνόπουλα. Όφελο τα έχει. Σωστό είναι αυτό. Καμία σωστό. ζημιά. Λοιπόν, έχω μερικέ ερωτήσει που πρέπει να σα κάνω. και να μα εξηγήσετε τι ακριβώ συμβαίνει. Χωρί συμφωνία κλείνουν οι τράπεζε. Διότι βγήκανε επιφανή στελέχη κομμάτων, μεγάλα στελέχη, η αγαπητή μου η Ντόρα Ιμπαγκογιάννη για παράδειγμα, πριν από αρκετό καιρό, πριν από κάνα δύο εβδομάδε, και είναι και φίλη σα προσωπική η κυρία Ντόρα Ιμπαγκογιάννη και γι' αυτό σα το ρωτώ. Όλοι και... στη Νέα Δημοκρατία είναι φίλοι μου, προσωπικά. Εντάξει. Από... Σωστό. Χωρί συμφωνία κλείνουν οι τράπεζε. Προσέξτε. Τι είπαμε πριν. 115 δισεκατομμύρια χρωστάνε οι ελληνικέ ε, τράπεζε στο ευρωπαϊκό ε, καλά, οι κεντρικό σύστημα. Ναι, ναι, οι μόνε. Είμαστε σε πολύ κακή κατάσταση. Οι άλλε τράπεζε στην Ευρώπη δεν χρωστάνε. Καμία, σε τέτοιο βαθμό εξάρτηση που έχουμε εμεί δυστυχώ οι ελληνικέ τράπεζε από την Ευρώπη. Καμία σχέση συγκριτικά το τι γίνεται στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και το τι γίνεται σε όλα τα υπόλοιπα. Ο κύριο Δράγκη μπορεί να κλείσει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε μισή ώρα, από τώρα, αν αποφάσιζε να το κάνει. Για πολλού λόγου όποιου μπορούμε να συζητήσουμε, δεν το κάνει και δεν θέλει να το κάνει. Ναι. Αλλά είναι τέτοια εξάρτησή μα που επαναλαμβάνω, σε μισή ώρα θα μπορούσε να Αλλιώς το κλείσει, η διότι η οικονομική κατάσταση των ελληνικών τραπεζών είναι πολύ κακή. Και αυτά τα οποία είδαμε τώρα, 25 δισεκατομμύρια να έχουν φύγει την περασμένη από την εβδομάδα, δεν, είναι, κακή η κατάσταση των ελληνικών τραπεζών. Σε σύγκριση με άλλα ευρωπαϊκά ιδρύματα τη ευρω... Ευρωζώνη. Ε, Κάποιο ζει στην εικονική πραγματικότητά του. Μα λένε ψέματα, προστάδια. δηλαδή. Μα λένε ψέματα. Ε, τώρα ε, ε, είναι φω φανάριο όταν σα λέω χρωστάνε 115 δηλαδή, δισεκατομμύρια. Δηλαδή, ότι Οι Ιταλικέ διά... τράπεζε δεν χρωστάνε λεφτά. Υπό πολλαπλάσια αυτό που χρωστάμε εμεί. Υπό πολλαπλάσια. Υπό πολλαπλάσια. Ε. Καμία σύγκριση και να μην υπάρχει καμία τέτοια δικαιολογία ότι είναι capital, συγκρίσιμα τα μεγέθη. Κάπιταλ control Μην ξεχνάτε ε. ότι είπαμε πριν 240 δισεκατομμύρια ήταν οι καταθέσει στο ελληνικό εθνικό. Καλά, το 8 μα είπατε ότι και... ήταν 240 δισεκατομμύρια. Και σήμερα είναι 125. Σήμερα είναι 125. Σε όλα 100. τα άλλα συστήματα έχουν αυξηθεί οι Δεν υπάρχει ένα κράτο που τα να αυξήσει. Τα λεφτά δεν έχουν χαθεί, έχουν αποσυρθεί από τι τράπεζε. Διότι όταν βγαίνουν πολιτικοί σαν μου την τώρα. Και κάνουν τέτοιε δηλώσει και άλλοι πολιτικοί και από άλλα κόμματα. Φοβάται ο κόσμο και την αγκάπη πάει στι και τα παίρνει. σήμερα είναι... σηκώσανε 700 εκατομμύρια, ε, δεν είναι δηλώσεις. Σηκώσαν εκατομμύρια. Δεν είναι δήλωση. Και χθε σηκώσανε 600 εκατομμύρια. Δεν Σηκώθηκαν δηλαδή 1,5 δισεκατομμύριο σε 2, 24 ώρα. Επαναλαμβάνω. Τι θα κάνει δεν ο κόσμος, είναι, δηλώσεις. Δηλώσεις, δηλαδή. είναι η πραγματικότητα. Όταν ο άλλο χρειάζεται δήλωση για να καταλάβει ότι είμαστε κοντά σε μια ρήξη και ότι θα θέλαμε μια συμφωνία. Πρέπει κάποιο να του το δηλώσει. Εσεί οι δημοσιογράφοι δεν μα το λέτε. Εσεί τα λέτε εμεί. Όταν λέει δηλαδή η Ντόρα Ιμπακογιάννη τη δήλωση, δηλαδή θα τη μεταδώσω εγώ. Στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό δεν μιλήσανε. Και μιλήσανε για, και για, αυτό. και για άλλα πολλά μιλήσανε. Εντάξει, αυτό λέω. Ότι... δηλαδή δεν χρειάζεται κάποιο να, να, σου το επισημάνει και μόνο σου το καταλαβαίνει ότι είμαστε σε μια κατάσταση που δεν είναι πάρα πολύ καλή. Capital πολύ control, καλύτερο. τι σημαίνει capital control. <laughs> Έλεγχο ναι. στην ανάληψη καταθέσεων των καταθετών από τι τράπεζε. Δηλαδή, παράδειγμα, θα σα πω. Με συγχωρείτε, διακόπτω και συζητώ συγγνώμη. Έχω 10.000 στην τράπεζα ευρώ και θέλω να πάω να κάνω μια συναλλαγή 3.000 ευρώ. Εάν υπάρχει capital control, υπάρχει περίπτωση να μου πει ο τραπεζίτη, ο υπάλληλο εκεί που θα πάω, δεν μπορεί να τα πάρει κύρια τα λεφτά. Βεβαίω. Μπορεί να σου πει ότι μπορεί να παίρνει για παράδειγμα 200 ευρώ τη μέρα, αλλά όχι επί 7 μέρε 1.400 την εβδομάδα, 200 ευρώ κάθε μέρα μέχρι 1.000 ευρώ την εβδομάδα. Σου μπορεί να σου όριο. πει ότι αν θέλει να στείλει λεφτά για μια συναλλαγή... Στην Κύπρο αυτό έχει συμβεί. Ναι, ναι, ναι. Και πολύ χειρότερα γίνεται στην Κύπρο. Πολύ χειρότερα. Ας τώρα εξηγήστε. Προσέξτε. Είναι, είναι δύο-τρία πράγματα όταν για είναι πίτα, Capital ε? Control. Το δεύτερο είναι να πει: Θέλω να πληρώσω με ένα έμβασμα, α πούμε, 5.000 ευρώ. Και να σου πει: Για να το δούμε, αυτό πρέπει να το ελέγξουμε και να υπάρχει μια επιτροπή που θα ελέγχει αν μπορεί να κάνει αυτό το έμβασμα ή να μην κάνει και μετά από πόσε μέρε θα μπορεί να το κάνει. Λοιπόν, θα είναι η ρευστότητα Και ποιος, της θα κάνει, τον, τον έλεγχο, ποιος θα το κάνει, τον, τον έλεγχο ποιο θα το κάνει. Θα, ανατεθεί σε κάθε τράπεζα. Ζήσε, σε μάιμουν αφού δηλαδή. Ναι, 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 θα είναι πολύ άσχημη κάτι. Και το τελευταίο είναι να σου πούνε, ξέρεις, ότι επειδή οι τράπεζες είναι σε πολύ κακή κατάσταση, το 10% των καταθέσεων σου ή το 15% ή το 20% ξέρω εγώ ή οτιδήποτε θα μετατραπεί σε μετοχέ αυτή τη τράπεζα, γιατί πραγματικά αυτά τα λεφτά δεν μπορεί να στα πλέον των καταθέσεων. Θα γίνει επομένω αναγκαστικό. Το... Σ... Ε, αυτό έγινε στην Κύπρο. Εσεί που ξέρετε Πόσο καιρό πέρασε για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση, Δύο χρόνια. Δύο χρόνια, ολόκληρα. Ναι. Πέρασαν τόσο πολλά χρόνια. Ναι, είναι πολύ, γι' αυτό λέω, είναι πιο πολύ πιο εύκολο να βγάλουμε μια άκρη με του εταίρου τώρα. Παρά να μπούμε σε. Καταρχήν, τα capital controls δεν σημαίνει μόνο ότι ξέρει, Εντάξει, αυτή τη βδομάδα θα βγάλω χίλια ευρώ, ενώ χρειαζόμουν, α πούμε, 1500. Οι επιπτώσει στο... σε πανικό, σε φυγή καταθέσεων σε κακή φήμη της χώρας ότι πλέον δεν είμαστε σοβαρή χώρα θα είναι επιπτώσεις που θα μας πάρουν πάρα πολύ καιρό για να τις ανατρέψουμε. Γι' αυτό λέω στον Πρωθυπουργό ό,τι βοήθεια χρειάζεσαι από όλου τους Έλληνες την έχεις. Προσπάθησε να βρεις μια λύση και να μην πας σε ρήξη. Η ρήξη θα είναι πολύ καταστροφική για όλους. Λοιπόν, σήμερα είμαστε στο ευρώ. Θέλω να μας πείτε έτσι με την ψυχραιμία που σας διακρίνει και τις γνώσεις σας, γιατί ξέρετε πολύ καλά τα θέματα της οικονομίας, να μα πείτε τι σημαίνει αν αύριο, για παράδειγμα, η χώρα έφευγε από το ευρώ και γύριζε στην Δραχμούλα. Τι θα συνέβαινε στην Ελλάδα. Καταρχήν, όταν δούλευα στη Σύντιμπανγκ στη Νέα Υόρκη και ρωτάγαμε κάτι τότε εμεί πιο πιτσυρικάτε στον προϊστάμενό μα, μα είπε: Θα σα απαντήσω επειδή με ρωτάτε, όχι επειδή ξέρω. <laughs> λοιπόν, έτσι. Ναι. Το τι θα γίνει με την δραχμή. Τι θα γινότανε. Θα γίνει, για παράδειγμα, κάποια ανακοίνωση ότι φεύγουμε από το ευρώ και πάμε στην δραχμή. Ναι. Για να υπάρχει δραχμή θα πρέπει να είναι πολύ υποτιμημένη σε σχέση με το σημερινό ευρώ. Αλλιώ δεν έχει νόημα να πα σε μια δραχμή που είναι ισοδύναμη με το ευρώ. Θα πα σε μια δραχμή η οποία θα βοηθήσει κάπω τι εξαγωγέ και τον τουρισμό, όντα πολύ υποτιμημένη. Μόλι το μυριστεί ο απλό καταθέτης ο απλό κοσμάκη αυτό, θα τρέξουν όλοι πανικόβλητοι από τα χαράματα σε κάθε τράπεζα και θα ζητάνε πίσω τα λεφτά του. Η τράπεζα προφανώ θα του πει: Κατεβάζω τα ρολά, δεν μπορώ να σου δώσω αυτά τα λεφτά και θα μπούμε σε μια κατάσταση περιδίνηση που ούτε πετρέλαιο θα μπορούμε να εισάγουμε, ούτε φάρμακα, ούτε τρόφιμα, ούτε ούτε ούτε. Ο κρατικό μηχανισμό θα παραλύσει. Δεν θα υπάρχουν φορολογικά έσοδα για να πληρωθούν μισθοί, συντάξει κ.ο.κ. Και, καθεξής, και θα πάμε σε μια κατάσταση τέτοιου αλαλούμ που επαναλαμβάνω βούτυρο στο ψωμί όλων των γειτόνων που έχουν διαφορέ ε, μαζί μας. Είναι Καταστροφικό για την Ελλάδα να γίνει κάτι τέτοιο και πρέπει να το αποκλείσουμε τώρα. Δηλαδή, ούτε καν να επιτρέψουμε να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση. 25 δισεκατομμύρια εξαφανιστήκαν του τελευταίου 5-6 μήνε. Πού θα πάει δηλαδή αυτό. Λέτε από την πράγμα. αρχή τη χρονιά. Ναι, δηλαδή, δηλαδή το... ήδη σα λέω ότι πληρώνουμε 5 της... μνημόνια. Το επίπεδο τη ζωή μα από αυτή την αλλαγή από νόμισμα σε νόμισμα, από το ευρώ σε άλλο νόμισμα, σε δικό μα νόμισμα, πόσο κάτω θα παει αυτο απο την αρχη τη χρονια ναι δηλαδη ηδη σα λεω πόσο χαμηλά θα πέσουμε. 60%, 60 κάτω. Αν μιλάμε τώρα για κάποιες περικοπές της τάξης του 2, 3, 4, 5, 6, 10% εκεί θα μιλάμε 60%. για 60%. Και, Τουλάχιστον. και για πόσο καιρό θα πάει αυτή η ταλαιπωρία και η κακή κατάσταση ας πούμε, στην Ελλάδα. Με το νέο νόμισμα το δικό μας ας πούμε. Ε, τουλάχιστον για 3-4 χρόνια. Γιατί 12. θα υπάρχει 12. πολύ μεγάλη απορρίθμιση. Θα σκάνε τα προβλήματα το ένα μετά το άλλο. Και προσέχτε, τι θα έχεις κάνει με το χρέος. Με υποτιμημένες δραχμές θα πληρώνεις υπερτιμημένο χρέος σε ευρώ. Πόσε δραχμέ θα χρειαστεί για να πληρώσει το ισό τον των ευρώ αυτό. Ε, ή θα σου ε... κάνουν μια βάντα οι Ευρωπαίοι για να Μην, σε πληρώσουν. Όχι, να μείνουμε σε αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέτε. Αν, αν φύγουμε και πάμε σε δικό μα νόμισμα, θα εξακολουθούμε να αποπληρώνουμε σε τιμέ ευρώ ε, τα ευαι. δάνειά μα. Ε. Ε, 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 Γιατί συμβαίνει αυτό. Διότι η υποχρέωσή μα είναι να ευρώ. Εμείς Ο άλλο μα δάνει σε ευρώ. Δεν με θα το αγγλικό δίκαιο έχουμε υπογράψει κάποια σύμβαση. Πλη... Η οποία λέει ρητά και κατηγορηματικά ότι. Η οποία λέει ότι αν δεν με πληρώνει, δικαιούμαι εγώ. Που σε δάνεισα, να σου πάρω οποιαδήποτε κρατικά assets, οποιαδήποτε στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία έχει το ελληνικό δημόσιο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα θα είναι δύσκολο να βρει δικαστήριο τα οποία να επιδικάσει υπέρ των ξένων, αλλά οτιδήποτε κινείται στο εξωτερικό, αλλά Αργεντινοί. Περιουσιακό δημόσιο στοιχείο εννοείται. Ναι, ε? Αλλά Αργεντινοί θα, θα μπορούν να μα το κατάσχουν. Είναι πολύ κακή κατάσταση, δηλαδή. Είναι σενάριο μιλάτε, που δεν για, πρέπει... μιλάτε για δραματική κατάσταση. Ναι, και με τι προσωπικό θα μπορούσε να κάνει μια μετάβαση στη δραχμή. Εδώ είμαστε αλαλούμ για απλούστερα πράγματα. Για ένα τέτοιο σενάριο. το, το γεγονό ότι ο Πρωθυπουργό με κάθε ευκαιρία επαναλαμβάνει ότι τη μάχη θα τη δώσουμε εντό τη Ευρωζώνη. Είναι ξεκάθαρο αυτό που Ναι, πεις. αλλά έχουν ήδη περάσει Α, πέντε Αφήστε, μήνες... αφήστε ότι μερικέ φωνέ στο ΣΥΡΙΖΑ λένε άλλα πράγματα. Ναι. Ο Πρωθυπουργό είναι σαφέστατο. Οι περισσότεροι υπουργοί είπαμε, του κτλ. Στηρίζουμε την προσπάθεια να βρει λύση. Αλλά να τη βρει τη λύση περνάνε πέντε μήνε. Και προσέχτε, να δεν είμαστε λύση. πιο κοντά σε λύση. Μόνο έξι λεπτά μήνανε. Τι λέτε, ρε παιδιά. Και ναι. προσέξτε, επαναλαμβάνω, ναι. χειροτερεύει η κατάσταση. Δεν είμαστε κοντά σε ληστή είμαστε σε μια κατάσταση ελληνική οικονομία πολύ χειρότερη. Ενώ μπορεί για μένα να γίνει ένα μπαμ προ τα πάνω. Δηλαδή, να υπογράψει μια συμφωνία, ναι, να μπουν σε τάξη τα δημόσια οικονομικά μα. Δεν μπορεί να λέμε ότι είμαστε αξιοπρεπεί και να παρακαλάμε για δάνεια για να μην αλλάξουμε αυτά τα οποία δεν μπορούμε να συντηρήσουμε από μόνοι μα. Δεν είμαστε αυτάρκοι σήμερα. Μιλάω αυτάρκοι δημοσιονομικά. Ναι. Αυτά που παράγουμε να τα εισπράτττουμε σε φόρου και με αυτού του φόρου να πληρώνουμε πληρώνουμε μισθού, συντάξει, σχολεία, επενδύσει, αυτοκινητόδρομου κ.ο.κ. Και Έρευνε καινοτομίε. Πώ τα πάμε έτσι, μπροστά. Έχω πάρα πολλά μηνύματα για εσά. Αξιοπρεπή είσαι όταν δεν έχει ανάγκη τον άλλο. Πάντα έχουμε ανάγκη να κάνουμε συναλλαγέ και εισαγωγέ και εξαγωγέ και κινήσει κεφαλαίων κτλ. Αλλά δεν έχουμε ανάγκη να παρακαλάμε να μα βοηθάνε να ζούμε σε ένα επίπεδο το οποίο δεν μπορούμε να συντηρήσουμε από μόνοι μα. Μάλιστα. Τώρα, έγινε μια συνάντηση που έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα σήμερα, κύριε Δούκα. Πήγε χωρί να ενημερώσει τον Σαμαρά, η Μπακογιάννη, η Ντόρα, και είδε τον Πρωθυπουργό. Και τον ενημέρωσε αφού τελείωσε η συνάντηση και έγινε ο κακό χαμό, σύμφωνα με το ροπορτάζ. Ε, Δη, Τεσσαριστήκε και πολύ ο Σαμαρά και στην προκειμένη περίπτωση, μάλλον δικαίω. Διότι δεν μπορεί ο καθένα μόνο του χωρί να ρωτάει τον αρχηγό του, εκτό αν δεν θέλει να έχει αρχηγό η Ντόρα, να φύγει από την Δημοκρατία πάνε να κάνει δικό τη κόμμα. Και, και, έγινε, και έγινε και σε μια και μέρα που είδε δύο άλλου αρχηγού. Τώρα, πώ κρίνετε εσεί αυτή την κίνηση τη Ντόρα που πήγε και είδε τον Αλέξη τον Τσίπρα χωρί να ενημερώσετε σαν πώ το βλέπετε το Κοιτάξτε, διεθνώ, για παράδειγμα, Αμερικανοί, Ρεπουμπλικάνοι. Το ρωτάει ο κόσμο. Ναι, 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 ναι και πο... καλά κάνει. Πολλά ερωτήματα. Α πούμε, στην Αμερική, οι Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστέ και βουλευτέ, άλλο βουλευτή στην Αμερική, άλλο γερουσιαστή, άνετα μπορούν να δουν τον πρόεδρο Ομπάμα άμα του ζητήσουν ένα ραντεβού για συγκεκριμένο λόγο. Θα έπρεπε και στην Ελλάδα να υπάρχει αυτή η δυνατότητα να βλέπει, ρε ο Πρωθυπουργό να ακούει και του βουλευτέ τη Έτσι όπω έγινε. Στην Αμερική δεν ρωτάνε τον αρχηγό του. Προσέξτε, κανονικά ο βουλευτή ορκίζεται στο Σύνταγμα, δεν ορκίζεται στην κυβέρνηση. Γιατί το λέω. Ούτε ορκίζεται στο κόμμα το Εντάξει, έγινε και Για μένα έγινε, γιατί. υπήρξε ένα θέμα εδώ. Εδώ δεν έχει συναντηθεί ο Τσίπρα με τον Σαμαρά. Και ξέρουμε όλου του λόγου που δεν συναντιέται. Επαναλαμβάνω. Λοιπόν, δεν είναι μιλάει ο Τσίπρα με τον Σαμαρά, δεν μιλάνε. Ξαφνικά βλέπουμε την τώρα να πηγαίνει μόνη τη στον Τσίπρα. Και μάλιστα σε μέρα που είδε άλλου δύο αρχηγού. Κομμάτων. Οπότε είδε τρει ηγέτε, α πούμε. Ακριβώ. Οπότε θεωρώ ότι είναι. Το κλιμακό είναι Το κλιμακό είναι περισσότερο ωραία από μένα. Ε, ναι, λοιπόν, νομίζω ότι ίσω δεν έπρεπε να γίνει έτσι με αυτόν τον τρόπο αυτή η συνάντηση, ειδικά. Πού το σήμερα. πάει τώρα, πού το πάει. Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι είναι κακή η προδιάθεση. Ναι. Θέλει και ο, ο κάθε βουλευτή ίσω Αφυσβητη... να... Αφυσβητη... Δεν νομίζω υπάρχει ένα βουλευτή του 300 που να μην θέλει Αφισβητεί το 200... Σαμαρά ευθέω, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Τον αφισβητεί στα μάτια όλων. Η συνάντηση όταν πα στο Μέγαρο Μαξίμου είναι σαν να. Τι να λέμε τώρα. Είναι το κυριότερο ραντεβού, θα το δουν όλη, όλη η Ελλάδα. Όλη η επικράτεια το παρακολούθησε. Θεωρώ... Αμφισβητεί το Σαμαρά ευθέω, δημοσίω πλέον. Θεωρώ θα το αντέξει αυτό ο Σαμάρα, στη... διότι φώναξε τον Καραμαλή το βράδυ σπίτι του. Σήμερα φώναξε τον Καραμαλή τον Κώστα και τα είπαν ναι, επιμείνει. Μια Ναι, μισή ναι το ώρα... είδα, παρακολούθησα λοιπόν, και το δικό σα uh, ρεπορτάζ. Τι, τι γίνεται. Θεωρώ εδώ. ότι στη Νέα Δημοκρατία πρέπει πρωτοκλασσάτη, αυτοί δηλαδή οι οποίοι επηρεάζουν άλλου 200, και αυτοί οι 200 να επηρεάζουν άλλου 1000 και ούτω κάθεσης, να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να βρούνε μια άκρη για το πώ θα πορευτεί το κόμμα. Θεωρώ δηλαδή ότι πρέπει ο ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας να καλέσει αυτούς τους πρωτοκλασσάτους, αυτοί που εμφανίζονται ως βαρώνι, ως δελφίνοι ούτω καθεξής και να κάτσουν να συζητήσουν πώς βλέπουν το μέλλον της Νέα Δημοκρατίας γιατί η Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη φάση δεν πάει και πάρα πολύ καλά. Έχει πάρα πολλά προβλήματα ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν έχει αξιοποιήσει προς δικό της εκλογικό ας το πούμε όφελος αυτή την δυσαρέσκεια που μπορεί να διαφαίνεται από τη μη επίτευξη συμφωνία. Ε, ναι. Του ΣΥΡΙΖΑ με του ε, Ευρωπαίου. Ναι. Λοιπόν, θεωρώ ότι πρέπει να κάτσουν όλοι αυτοί σε ένα τραπέζι και να βγάλουν μια άκρη, όπω θεωρώ ότι ο κύριο Πρωθυπουργό πρέπει να φωνάξει όλου του αρχηγού των κομμάτων να κάτσει να κάνουν μια ιδιωτική και εκβαθαίων συζήτηση για το πού πάμε. Δεν θα έπρεπε, όπως... δε αγαπητέ κύριε Δούκα, όπω ζητάνε ραντεβού οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Ο κύριο Σαμαρά, που πιστεύω ότι και αυτό είναι πατριώτη. Δεν πιστεύω να μην την αγαπάει, αγαπάει την Ελλάδα, ούτε την αγαπάει Βεβαίως. την Ελλάδα. Εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει πολιτικό που δεν αγαπάει την Ελλάδα. Δεν υπάρχει δηλαδή Έλληνα πολιτικό που να μην την αγαπάει την Ελλάδα. Ούτε δεν μπορεί να κάνουμε και πρέπει... διαγωνισμό πατριωτισμού μεταξύ μα. Ωραία. Σε αυτή τη φάση που βγαίνει και λέει εθνική συνεννόηση, το λέει και στη Βουλή, το είπε κτλ. Δεν θα έπρεπε ο κ. Σομάρα να σηκώσει το τηλέφωνο τώρα, σε αυτή τη φάση την κρισιμότερη τη ιστορία των τελευταίων 50 ετών και να πει κύριε Τσίπρα, θέλω να σε εδώ να έρθω να Για μένα δεν μπορεί ένα κράτο που είναι σχεδόν βουλιαγμένο, οι πολιτικοί του αρχηγοί να μην μιλάνε κάθε μέρα μεταξύ του. Έχει. Όχι μια φορά την εβδομάδα, Έχει κάθε μέρα. Δίκιο. Έλα εδώ τι έγινε. Μάση. Να κάνουν το τσιγαριλίκι του, να κάτσουν χαλαρά το και να πούν το πούνε. τσιγάρο τους, Μην υποψήφιζε το <laughs> Σωστά. Λοιπόν, θα έπρεπε <laughs> μάλιστα, εγώ θεωρώ, αύριο ο Πρωθυπουργό, ο οποίο είναι και ανώτερο στη τάξη, να τον καλέσει και να το πει: Έλα εδώ, Αντώνη, έλα εδώ να πούμε δύο-τρία πράγματα, να δούμε πώ μπορεί να βοηθήσει κι εσύ σε αυτή την Πάτωση, κατάσταση. Βέβαια, και και προσέξτε, όχι μόνο να βοηθήσει αυτά που θέλω να κάνω εγώ, να με βοηθήσει. Να πάρω τι σωστέ αποφάσει. Το ίδιο πρέπει να κάνει και με τη νέα αρχηγό του ΠΑΣΟΚ. Να, είδε, να αξιοποιεί και τι γνώσει του κυρίου την είδε, Βενιζέλου. Την είδε την κυρία ναι, ναι, ναι. Α, ε, Μιλάω σε πολύ πιο τακτική. Δεν μιλάω. Α, σε τα βάση μια φορά. Λέτε, ε. Σχεδόν κάθε δύο μέρε. Για, μιλάω για τέτοιο πράγμα. Είμαστε σε πολύ κρίσιμη κατάσταση και δεν επιτρέπεται σε μια χώρα που είναι η μισή βουλιαγμένη. Να μην μπορεί οι αρχηγοί να μιλάνε συνεχώ και με άλλη οικειότητα και άνεση μεταξύ του. Και νομίζω ότι την πρώτη πρωτοβουλία πρέπει να την πάρει ο κύριο Πρωθυπουργό. Ακούστε Αυτός... τώρα κάτι που είναι πολύ ναι. σοβαρό. Το αγγλικό δίκαιο, επειδή μιλάγαμε για το αγγλικό δίκαιο και πώ θα πληρώσουμε αν πηγαίναμε σε δικό μα νόμισμα, είναι ιδιωτικό δίκαιο. Επίση τα δάνεια δόθηκαν με την Ελλάδα στο ευρώ. Η Ελλάδα εισπράττει φόρου σε ευρώ, πληρώνει χρέη σε ευρώ. Με άλλο νόμισμα έχουμε απρόβλεπτη μεταβολή των συνθήκων. Αυτά παραμύθια είναι... τη Αυτά λέει είναι νομικά θέματα. Παραμύθια, παραμύθια τη Χαλιμά. Να χρωσ... Ναι, ναι. Δηλαδή να πω εγώ τώρα ότι χρωστάω σε μια τράπεζα χίλια ευρώ Αυτός και μετά το να πω στέλν, εγώ προτιμάω καλά, τώρα σας λέω. νόμισμα. Δεν μπορώ να την... πω το όνομά του, αλλά ξέρει καλά. Επαναλαμβάνω. Παραμύθια τη Χαλιμά. Σα το λέω σαφώ. Είδατε, δεν κρύβουμε λέξει εδώ πέρα Δημοκρατία έχουμε, καθένα λέει ότι θέλει. Δεν μπορεί να πει εγώ άλλαξα το νόμισμά μου και σε ένα που σου χρωστούσε αυτό το νόμισμα θα σε πληρώσω με ό,τι νόμισμα μου καπνίσει εμένα ότι έχω ή το ισοδύναμό του. Ευρώ χρωστά, ευρώ θα κληθεί να πληρώσει. Χρωστά δολάρια, δολάρια θα πληρώσει. Ρούβλια, ρούβλια. Ο κύριο Χρήστο από την πώς Πώ βλέπει ο κύριο Δούκα την πορεία τη σημερινή κυβέρνηση. Κοιτάξτε, νομίζω υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Είναι σαφέ. Ε, βρίσκεται υπό πάρα πολύ μεγάλη πίεση, αλλά μέρο τη πίεση το έχει προκαλέσει η ίδια στον εαυτό τη. Θεωρώ ότι αν είχε έρθει σε μια ωραία συμφωνία, α πούμε, το Μάρτιο, τον Απρίλιο και δεν χάναμε τόσου μήνε, η κυβέρνηση σήμερα θα ήταν στο 55%. Ναι. Δηλαδή, προσέχτε, και είναι και μια συμβουλή προ τον κύριο Πρωθυπουργό. Είδατε, δεν λέω ούτε στον Τζίπρα, ούτε στον Αλέξη. Ο κύριο Πρωθυπουργό, αυτό είναι που κυβερνάει τη χώρα, νομίμω πρέπει να κοιτάξει να φέρει κοντά του το κέντρο. Δεν μπορεί να είναι αρχηγό ριζοσπαστική αριστερά. Δεν έχει μέλλον ω αρχηγό ριζοσπαστική αριστερά. Όταν χώρος... λέτε να το φέρει κοντά του, τι εννοείτε δηλαδή. Να, να... βάλει κεντρό ακόμα στην κυβέρνηση. Να καταλάβει και... ότι το μέλλον του είναι να προχωρήσει προ κεντρώε πολιτικέ και όχι προ ριζοσπαστικέ αριστερέ πολιτικέ. Αυτέ είναι τελειωμένε. Δεν, δεν υπάρχουν πολιτική χρήματα, δεν υπάρχει παραγωγή, κέντρο, ε? δεν παράγει κανεί αρκετά χρήματα. η πολιτική λεφτά. του προ το κέντρο, λέτε. Προ το κέντρο. Ναι, όταν Εκεί λέει ο άνθρωπο. Ίδια... Ευρωζώνη και πάντα Ευρωζώνη, τι άλλο να πει. Ναι, άλλο αλλά να αυτό δεν φτάνει να το πει. Πρέπει με λόγια Μα να το κάνει πράξη. Το αποδεικνύει ο ίδιο προσωπικά, το αποδεικνύει. Αλλά δεν μπορούμε να γίνουμε και η Ελλάδα ρόμπα. Για χατήρι του Γιούγκερ τη Μέρκελ και του Σόιμπλε δεν μπορούμε yeah. να γίνουμε. Επαναλαμβάνω. Και δεν αντέχουμε ε... άλλο πλέον. Η δεν ρήξη, ρήξη είναι 10 φορέ χειρότερη και θα το ξαναπώ και ξέρω ότι δεν είμαι ευχάριστο σε πάρα πολλού φίλου που με βλέπουν τώρα. Δεν <σθέξε> έχει σημασία. Εσεί θα λέτε την άποψή <σθέξε> σα. Δεν ήρθατε εδώ για να είστε ευχάριστο. Θα πείτε αυτό που πιστεύετε. Είναι πολύ χειρότερη η ρήξη από τη η ρήξη, έστω και αν είναι μέτρια η ρήξη και μερικοί που είναι δεν είναι αξιοπρεπεί και δεν έχει σχέση με αυτά που υποσχέθηκε ο πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη. Αυτά είναι ανέφικτα. Πέτρος μην, Δούκας. Μην εκεί. Οικονομική... Είναι πολύ βαρύ το βιβλίο. Εμένα μου το χαρίσατε με αφιέρωση. Χίλιε σελίδες Πριν από καιρό, χίλιε σελίδε και ακόμα δεν έχω διαβάσει ούτε τι 200 σελίδε τη πρώτη. Οικονομικέ θεωρίε, αρχέ διοίκηση και αρχαία ελληνική σκέψη. Είναι το, το βιβλίο του κυρίου Δούκα. Να κάνουμε και τη διαφήμιση τώρα Να, ναι. στι 2 το πρωί. Αυτό τώρα, τι... σε ένα μήνα βγαίνει και αυτό το καινούριο. αυτό τι περιλαμβάνει το βιβλίο μέσα. Αυτό περιλαμβάνει ότι όλε οι ιδέε που διαβάζουμε από Αμερικάνου, Ρώσου και Γάλλου, Άγγλου επιστήμονε είναι κλεμμένε από του δικού μα αρχαίου Έλληνε και πρέπει αυτό να το αναδείξουμε. Και αυτό το βιβλίο, το οποίο μεταφράζεται στα αγγλικά τώρα, προσπαθεί να αναδείξει ότι ό,τι υπάρχει στο δυτικό πολιτισμό. Είναι αποτέλεσμα τη σκέψη των αρχαίων Ελλήνων, την οποία αντιγράψαν και την αξιοποίησαν και την οποία εμεί οι ίδιοι Έλληνε δυστυχώ ξεχάσαμε. Μάλιστα. Και τον επόμενο μήνα θα δημοσιοποιήσω ένα βιβλίο περίπου 450 σελίδε για Είστε, την άποψη και την πτώση των αρχαίων δημοκρατικών πολιτευμάτων στην Ελλάδα. Λοιπόν, θέλω να Είμαστε η γενέτειρα τη δημοκρατία και δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώ έγινε, πώ εξελίχθηκε η δημοκρατία και πώ παρήκμασε. Διότι Κρά... επί μεγάλου Αλεξάνδρου και Φίλιππου, παρήκμασαν οι δημοκρατίε. Κάτι έγινε εκεί. Αυτό εξετάζω σε αυτά τα βιβλία. Πολύ ενδιαφέρον. Εγώ θα κρατήσω από τη σημερινή πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, κύριε Δούκα, ότι κι εσεί παρά τι δυσκολίε, παρά το βαρύ κλίμα, παρά την αντελαγή πυρών εκατέρωθεν κτλ. Είστε αισιόδοξο ότι, ότι, θα πάμε μπορεί σε μια χώρα αυτή να σκίσει. Δεν μιλάω εγώ να πάμε σε μια συμφωνία, δηλαδή αποφύγαμε τον υποβιβασμό, δεν πέσαμε στη Β' Εθνική και είμαστε ευχαριστημένοι. Εγώ μιλάω να γίνουμε τούρμπο, να σκίσουμε. Όταν ήμουν γενικό διευθυντή τη Citibank Ελλάδο, αντίπαλό μα ήταν η Citibank Μαδρίτη, Λονδίνου, ε, Φραγκφούρτη κλπ. Σα λέω τα Ελληνόπουλα που είχαμε εδώ, του σκίζαμε. Είμαστε 10 προ 1. Αυτό μπορεί να επαναληφθεί και σήμερα. Απλώ πρέπει να βάλουμε τον πύχη ψηλά. Δεν μπορούμε να λέμε είμαστε ευχαριστημένοι επειδή δεν μα διώξαν από το ευρώ ή επειδή δεν πέσαμε στη βίδα εθνική. Πώ θα γίνουμε τούρμπο, μπορούμε να σαρώσουμε. Ο Έλληνα δεν είναι τυχαία ράτσα. Απλώ έχουμε και μερικά δικά μα. Α πούμε, φθονούμε εύκολα ένα τον άλλο. Ε, αυτό το να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα, δεν μα αρέσει να βλέπουμε την επιτυχία του άλλου, προσπαθούμε να τον τραβήξουμε λίγο προ τα πίσω. Μπορούμε όμω, σαράτσα, έχουμε μυαλό να σαρώσουμε. Και εκεί πρέπει να βάλουμε του στόχου μα. Πολύ ψηλά. Όχι αυτού του στόχου που έχουμε σήμερα εδώ, πώ θα γλιτώσουμε λιγάκι από εδώ, λιγάκι από εκεί, πώ δεν θα αλλάξουμε τίποτα. Μάλιστα. Πρέπει να αλλάξουμε ριζοσπαστικά πάρα πολλά πράγματα. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Δ. Φίλε και φίλοι, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μα για αύριο τη συνηθισμένη ώρα στις 12 το βράδυ εδώ στο Κόντρα. Να είστε πάντα καλά. Καλή σας νύχτα.